Θέλω να δώσω θερμά συγχαρητήρια στην Ελληνική Τράπεζα. Η Ελληνική Τράπεζα έχει πετύχει μία συμφωνία μοναδική. Δεν υπάρχει παγκόσμιο προηγούμενο να έχει διαλυθεί η συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα και να βολευτούν πλήρως τα συμφέροντα των μετόχων μιας άλλης τράπεζας. Η Ελληνική Τράπεζα έκανε τη δουλειά της με τους Άγγλους δικηγόρους της. Αυτοί που δεν έκαναν τη δουλειά τους ήταν η Κυπριακή Δημοκρατία του Υπουργείου Οικονομικών με τους δικούς τους Άγγλους δικηγόρους. Λοιπόν, κατά δεύτερον, θέλω να πω ότι είναι αβάσταχτη η ελαφρότητα με την οποία διαχειρίζονται το δημόσιο χρήμα. Δεν μπορεί να γίνεται αυτό το μεγάλο πρόβλημα που είναι λόγω των δικών τους επιπόλαιων χειρισμών με τις 4.500 λογαριασμούς που μας εξανάγκασαν και σε έκτακτη συνεδρίαση και να έχουμε τρεις διαφορετικές τοποθετήσεις. Να βγαίνει ο Υπουργός Οικονομικών να μας λέει ότι όλα έγιναν νόμιμα και σωστά. Να βγαίνει ο Πρόεδρος στο συνήθις ύφος που παρουσιάζεται και να λέει «Μην είναι άναυδος». Μας το είπε και ο Χρηματοοικονομικός Επίτροπος. Και να βγαίνει ο κύριος Δημητρίου, ο εκπρόσωπος τύπου του συναγερμού, και να καταδικάζει όλα αυτά τα πεπραγμένα. Αυτή η ασυνεννοησία τι προδίδει? Ότι δεν ξέρει που βαδίζει η κυβέρνηση. Και πόση προχειρότητα έχουν γίνει όλα. Τρίτον. Και τέταρτον. Και θα έπρεπε να απασχολήσει και την Επιτροπή Οικονομικών. Δεν γίνεται να έρχεται ο Χάρης Γεωργιάδης στην Επιτροπή Κοινής Συνεδρίας Ελέγχου Οικονομικών να παραδέχεται ότι ζητά 400.000 για να πληρώσει τους δικηγόρους του κυρίου Βγενόπουλου που πίσω από την πλάτη του Γενικού Εισαγγελέα προσέλαβε για να διαχειριστούν αυτήν τη συμφωνία και να αποκαλύπτεται ότι το κονδύλι το οποίο συμφώνησε η Κυπριακή Δημοκρατία δεν είναι 400.000, είναι 900.000 πλάς. Να μην το έχει πει αυτό στο κοινοβούλιο και όχι μόνο αυτό, αλλά να αποκαλύπτεται από σημείωμα που έστειλαν μεταξύ τους στο Υπουργείο Οικονομικών και το έχει ελεκτική υπηρεσία και με ενημέρωσε γραπτός ο ελεκτής, ότι εκ παραδρομής ζητήθηκαν τα λεφτά από τη Βουλή και σκέφτονταν να τα αποκόψουν από τη Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα. Από πότε η Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα νομιμοποιείται να πληρώνει τους συμβούλους της Κυπριακής Δημοκρατίας? Αντιλαμβάνεστε τι ολχής πρόβλημα προκύπτει από όλα αυτά τα οποία έχουμε τεκμηριωμένα ενώπιόν μας. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Όσες φορές είδαμε να προκύπτουν προβλήματα με τις τράπεζες ή δεν μπορούσαν να υπερχρεώσουν και λοιπόν, ο Δημοκρατικός Συναγερμός εκόπτε του να λύσει τα προβλήματα των τραπεζών. Τώρα που είναι τα προβλήματα του κόσμου ενώπιόν μας, είδαμε και πήραν την πρωτοβουλία για να λυθούν. Σίγουρα όχι ο Δημοκρατικός Συναγερμός. Ήταν μετά από δική μας πρωτοβουλία που είναι γράφει το θέμα και των υπολείπων κομμάτων οι οποίοι στήριξαν το θέμα μας της αντιπολίτευσης. Λοιπόν. Και κλείνουμε, κυρία Χαραλαμπίδου, να δώσω το χρόνο και στον κύριο Κουλά. Το Υπουργείο Οικονομικών προχθές δεν ήρθε ούτε ο Γενικός του Διευθυντής στη συνεδρίαση της Επιτροπής. Και ξέρετε τι μας είπε ο κύριος Χαραλάμπος? Δεν θεωρούν ότι έχουν θεσμικό ρόλο. Το Υπουργείο Οικονομικών είχε task force, έτσι το ονομάζω, που εχειρίζεται τα πάντα. Ήταν ο κύριος Παντελή, ο κύριος Διονυσίου που τον πλήρωναν και έξτρα 25.000 το χρόνο και έγινε θέμα, και ο κύριος Χαραλάμπος. Αυτοί διαχειρίζονται τα πάντα. Ο κύριος Γεωργιάδης έχει το πάνω χέρι σε όλα με τους ανθρώπους του που εδιόρισε. Τι κάνουν τώρα επειδή δεν μπορούν να δώσουν απαντήσεις? Σιωπού. Εμείς έγραψαμε θέμα για όλα αυτά τα οποία αποκαλύφθηκαν και για τα ψέματα που είπε στο Κοινοβούλιο για την εκμίσθωση των νομικών συμβούλων εκ Βρετανίας που είχε και ο κύριος Βγενόπουλος τους ίδιους. Και θέλετε να σας πω ότι με ενοχλεί. Όταν ο Γενικός Εισαγγελέας τον άφησε ξεκρέμαστο, γιατί βγήκε δημόσια και είπε ότι εμείς αυτόν τον οίκον τον έχουμε να αποκλείσει, αλλά δεν μας ρώτησε κανένας, γύρισε ο κύριος Γεωργιάδης να ειρωνευτεί και τι είπε? Ελπίζω ότι οι δικηγόροι του Γενικού Εισαγγελέα να είναι το ίδιο καλοί μαζί με αυτούς. Και τελικά οι δικηγόροι που επέλεξε η νομική υπηρεσία εκέρδισαν και την υπόθεση του ενός δις στο Παρίσι, σε αντίθεση με τους δικηγόρους του κυρίου Γεωργιάδη που είδαμε σε την περιπέτεια. Να ακούσουμε τις απαντήσεις και από τον κύριο Κουλά.
Αυτό που υποψιάζεται η κυρία Χαραλαμπίδου ότι υπήρχε conflict of interest με τους δικηγόρους δεν ίσχυσε, γιατί ακριβώς η Κυπριακή Δημοκρατία κέρδισε την υπόθεση. Ποια υπόθεση έλεγε την Κυπριακή Δημοκρατία? Κυρία Χαραλαμπίδου, δεν σας ζήτησα. Ποια υπόθεση, δεν θα λέμε ότι θέλουμε δάμε. Εναντίον του κυρίου Βγενόπουλου κερδίσαμε την υπόθεση. Ο εισαγγελέας και τον ηρωνεύτηκε ο υπουργός σας. Που εφαντάζεστον ότι θα υπήρχε και διαπλοκή. Όχι καθόλου. Εκείνο γενικό εισαγγελέας και τον εμπιστευόμαστε πλήρως. Ο υπουργός σας είναι που βγήκε να τον ηρωνευτεί και μείνει εκτεθειμένος. Εμείς είχαμε έναν έκαθεν εμπιστοσύνη στους χειρισμούς και στις επιλογές της νομικής υπηρεσίας. Όχι χάρη στον υπουργό σας. Εκείνος επήγε με τους δικηγόρους του Βγενόπουλου. Θα μου δώσετε και ηρωνεύτηκε τον εισαγγελέα. Παρακαλώ. Τελειώσει, κύριε Χαραλαμπίδου, άμα λέτε ψέματα, θα σας διορθώ. Τον λόγο. Ή όταν παραπλανείτε. Εφοβόντουσαν ότι υπήρχε και διαπλοκή με τους νομικούς, κερδίσαμε την υπόθεση, έληξε εσίως. Ο εισαγγελέας την κέρδισε. Η Κυπριακή Δημοκρατία και ο Γενικός Εισαγγελέας, κανένα πρόβλημα να το πω, κυρία Χαραλαμπίδου. Δεν χρειάζεται να προσθέσω, τα είπα. Κοιτάξτε, είχαμε ένα τραπεζικό σύστημα το οποίο ήταν υποκατάρρευση χωρίς καμία αμφιβολία. Έκλεισε η Λαϊκή. Έκλεισε ή έγινε κούρεμα στην Τράπεζα Κύπρου. Κλονίστηκε το τραπεζικό σύστημα. Ο συνεργατισμός δεν επιβίωνε. Έκλεισε ουσιαστικά το 2013. Οι βασικές αρχές του συνεργατισμού δεν υπήρχαν πλέον. Κρατικοποιήθηκε. Ένα μέλος, μια ψήφος πήγε περίπατο. Η αλληλεγγύη μεταξύ των μελών δεν υπήρχε πλέον, γιατί έγινε μια κρατική τράπεζα. Έγιναν βήματα προόδου για να σωθεί αυτή η τράπεζα. Εμείς παρεμπιπτόντως τα είχαμε παραλάβει όλα αυτά από την κυβέρνηση της κυρίας Χαραλαμπίδου. Έγιναν βήματα προόδου να διορθωθούν όλα αυτά. Προφανώς προέκυψε κάτι το οποίο δεν ήταν γνωστό το 2013. Το 2016 η ενιαία Τραπεζική Ένωση. Μπήκε πολύ ψηλά ο πύχης. Όλες οι τράπεζες ξανά έχουν προβλήματα. Περνούμε, θα έλεγα, την δεύτερη φάση τραπεζικής κρίσης που πρέπει να επιληθεί και αυτό. Πάθηκε μια ριζοσπαστική απόφαση με τον συνεργατισμό, ακριβώς για να μην έχουμε αρνητικές παρενέργειες σε ολόκληρη την οικονομία. Δεν βάλαμε τα προβλήματα κάτω από το χαλί, δεν τον βάλαμε στον αναπνευστήρα όπως έγινε τότε επί της διακυβερνήσεως ΑΚΕΛ. Αντιμετωπίστηκε μπαμ και κάτω, έτσι ώστε ούτε καταθέσεις να χαθούν, η τραπεζική σταθερότητα να παραμείνει και η καλή αναπτυξιακή πορεία της οικονομίας να συνεχίζεται, η ανεργία να μειώνεται και πολλά άλλα τα οποία βλέπουμε να συμβαίνουν με ικανοποίηση. Η έρευνα να γίνει, δεν έχω πολλά να σχολιάσω με το πόρισμα, απλά όλα όσα ακούω δεν συγκρίνονται σε τίποτα με το ότι ο ενιαίος εποπτικός μηχανισμός μας μηδένισε 800 εκατομμύρια δάνεια και ξαφνικά ο συνεργατισμός ήθελε τεράστια νέα κεφάλαια. Εκεί είναι που πρέπει να αναζητηθούν οι πραγματικές αιτίες και όχι με τις 25.000, όχι τις 10.000, όχι αν πρόσλαβαν άλλους 3, άλλους 5, άλλους 10, όλα αυτά ούτε ένα εκατομμύριο δεν βγαίνουν, αλλά ή αν υπήρχε ασυνεννοησία μεταξύ των. Τώρα, με τους συμψηφισμούς να πω το εξής. Και πάλι δεν ξέρω που υπάρχει ασυνεννοησία και ο Χρηματοοικονομικός Επίτροπος είπε πολύ ορθά ότι, συγγνώμη, πρώτα να πω κάτι άλλο, δεν είναι η Επιτροπή Ελέγχου και δεν είναι η εγγραφή του θέματος που έβγαλε το θέμα αυτό στην επιφάνεια, είναι ο Χρηματοοικονομικός Επίτροπος, ένας θεσμός. Έβγαλε λύσεις όμως η Επιτροπή Ελέγχου, έτσι. Ένας θεσμός που εμείς ενεργοποιήσαμε. Έτσι πρέπει να δουλεύουμε. Οι θεσμοί είναι που πρέπει να αντιδρούν και αμέσως να οδηγούν σε λύσεις και τα κατάλληλα άτομα, και ευτυχώς έχουμε εκεί το κατάλληλο άτομο, να αντιδρούν και να διασφαλίζουν τους πολίτες. Ούτε ο Νούφριος, ούτε η κυρία Χαραλαμπίδου, ούτε ο Γιωργάλλας, ούτε κανένας. Οι θεσμοί είναι που πρέπει να προστατεύσουν τους πολίτες και αυτό είναι που λειτουργήσε σωστά. Μάλιστα. Όχι η Επιτροπή Ελέγχου. Και όλα είναι σε μια αρμονία, αν θέλει κάποιος να τα δει. Και ο Χρηματοοικονομικός Επίτροπος είπε ότι έχουμε λογαριασμούς που καλώς συμψηφίστηκαν, αλλά υπάρχουν και λάθη, ίσως και παρανομίες. Μάλιστα. Και πολύ σωστά ο πρόεδρος της Δημοκρατίας τον κάλεσε για να του πει ότι πρέπει να διερευνηθεί σε βάθος αυτό το θέμα. Και πολύ σωστά ο Δημοκρατικός Συναγερμός λέει ότι πρέπει να είμαστε αμήλικτοι με. Και εκεί που έγιναν λάθη
και φαίνεται ότι έγιναν λάθη και θα πρέπει να διορθωθούν χωρίς καμία αμφιβολία, αλλά σε μεγάλο βαθμό δεν μπορώ να μην πω ότι μεταφέρθηκαν με επιτυχία 450.000 λογαριασμοί και πράξεις που έγιναν την Παρασκευή με μια πιστωτική κάρτα ή με την έκδοση μιας επιταγής. Προχώρησε κανονικά η διαδικασία την επόμενη εβδομάδα και βεβαίως έγιναν λάθη. Αν το δείτε για 4, 5, 6.000 λογαριασμούς στις 450, τα λάθη αυτά δεν ξεπερνούν το 1,5 με 2%. Και ήταν ένα μεγάλο εγχείρημα. Δεν ξέρω γιατί όλοι το έβλεπαν πολύ εύκολο να μεταφερθούν αυτόματα 450.000 λογαριασμοί και να συνεχίσει να εργάζεται κανονικά το σύστημα. Βεβαίως είμαστε και εμείς και έχουμε βγάλει εκείνη την ανακοίνωση που λέμε ότι έστω και ένα λάθος να έγινε ή 2, 5.000 ή 15, θα πρέπει να διορθωθεί. Θα ζητήσω την κατανόηση σας για να επιλέξετε μέσα σε ένα λεπτό ο έκαστος. Και οι τρεις. Έκαστος. Ένα λεπτό. Ναι, και τρεις είναι αδύνατον. Λοιπόν, καταρχάς είχαν περιθώριο μέχρι τις 9 του Νιόβρη. Αυτόν αποκαλύφθηκε προχθές στην Επιτροπή Ελέγχου και βιάστηκαν να τα κλείσουν γιατί ήταν απέτηση των δικηγόρων της Ελληνικής Τράπεζας. Εκείνοι έκαναν τη δουλειά τους, ο κόσμος έμεινε εκτεθειμένος. Δεύτερο, Χρηματοοικονομικός Επίτροπος είπε ότι οι πράξεις και ο τρόπος που τα διαχειρίστηκαν περιέχουν ποινικές ευθύνες και το χαρακτήρισε μάλιστα αριστοφανική κωμωδία. Τρίτον, ο πρόεδρος έμεινε άναυδος. Γιατί κάλεσαν τον Χρηματοοικονομικό και όχι τον υπουργό του, ο οποίος δήλωσε ότι όλα έγιναν νόμιμα και ορθά. Αναπνευστήρα. Δέστε τις δηλώσεις του κυρίου του Χατζηγιάννη πριν τις εκλογές, το Δεκέμβρη, είναι στην τηλεόραση και ανοιχτημένες στο YouTube, τι ψέματα έλεγε στον κυπριακό λαό για να καλύψει τα προβλήματα του συνεργατισμού. Μισό λεπτό. Και τι ωραιοποιημένη κατάσταση επαρουσίαζε. Λοιπόν, όσον αφορά το παρελθόν στο οποίο ανατρέχουν μετά από 6-7 χρόνια, δώσαμε πολλά λεφτά στο συνεργατισμό και οι άνθρωποι του κυρίου Γεωργιάδη τα κατασπατάλησαν και τους το είπε και ο οπτικός μηχανισμός. Κύριε Κουλά. Λάθη έγιναν και θα γίνονται. Ο υπουργός δεν είπε ότι έγιναν όλα νομότυπα. Είπε ότι θα διερευνηθούν και όλα ενδεχομένως τα λάθη που έχουν γίνει. Δώσαμε πολλά στο συνεργατισμό και στις τράπεζες και από την κυβέρνηση της κυρίας Χαραλαμπίδου ξεκίνησε αυτό. Αλλά τώρα είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Δεν δώσαμε μόνο 3,5 δις. Πήραμε περιουσιακά στοιχεία 8,3 δισεκατομμύρια και θα ανακτήσουμε ένα μεγάλο μέρος. Αυτά που λέμε εμείς τα βλέπουν οι οίκοι αξιολόγησης που είναι αυστηροί κριτές. Δεν θέλουν να τα βλέπουν οι υπόλοιποι. Μάλιστα. Θα φανεί στη συνέχεια και πάλι τι έλεγαν τα σωστά και ποιοι έπεφταν έξω. Καλό μεσημέρι και πάλι, κυρίες και κύριοι. Καθοριστική χαρακτηρίζεται η σημερινή ημέρα για την παιδεία του τόπου. Οι τρεις εκπαιδευτικές οργανώσεις αποστέλουν γραπτό στην κυβέρνηση τις κοινές τους θέσεις επί του κειμένου συμφωνίας που τους απέστειλε η κυβέρνηση το βράδυ της περασμένης Πέμπτης. Οι εκπαιδευτικές οργανώσεις αναμένουν άμεση απάντηση στην αντιπρότασή τους. Με την κυβέρνηση να επαναλαμβάνει ότι σε περίπτωση μη συμφωνίας τίθεται σε ισχύ η πρόταση της 4ης Σεπτεμβρίου. Σε τέτοια περίπτωση η ολική ρήξη θεωρείται δεδομένη. Στο μεταξύ, όλο και εντείνεται ο πόλεμος μεταξύ Γενικού Ελεγκτή και Εκπαιδευτικών Οργανώσεων. Ερωτηθεί σχετικά με πρωινό tweet του, στο οποίο έκανε λόγο για ψεύδι που εξτόμιζε ο Γενικός Γραμματέας ΕΣΠΟΕΘ κατά την έκφρασή του, για να λάβει απάντηση από τον Χάρη Χαλαράμπους ότι δεν αποκλεί νομικά μέτρα εναντίον του, ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης ανέφερε στο σταθμό μας ότι ο κ. Χαραλάμπους επέμενε στο πλαίσιο συνέντευξής του ότι οι εκπαιδευτικές οργανώσεις δεν έθεσαν φέτος το θέμα του ΕΦΑΠΑΞ και ότι δήθεν ήταν ιδέα της κυβέρνησης. Τώρα, αναφέρει ο Γενικός Ελεγκτής, επιβεβαιώνει ότι το θέμα έθεσαν γραπτώσει ομονοούσες και πλήρως ταυτισμένες εκπαιδευτικές οργανώσεις στις 6 Αυγούστου. Άρα το πρωί έλεγε ψέματα ο κύριος Χαραλάμπους, επιμένει ο κύριος Μιχαηλίδης.
καταθέσεων συνέχεια ενώπιον της Ερευνητικής Επιτροπής για τη διάλυση του συνεργατισμού. Πρώτος κατέθεσε ο Θεοφάνης Θεοφάνου έφορος κρατικών ενισχύσεων. Όπως είπε ο ίδιος, ενίστατο και έθετε θέμα κρατικής ενίσχυσης στην πρόθεση το 2017 για παραχώρηση του 25% των μετοχών της πρώην συνεργατικής δωρεάν στο κοινό. Σε σχέση με το περιεχόμενο της συμφωνίας με την Ελληνική, είπε ότι ο ίδιος θεωρεί ότι θα έπρεπε να ήταν ενήμερος για τις πρόνοιες αυτής συμφωνίας, κάτι που δεν συνέβαινε. Ίσως ήμουν ένας ενοχλητικός εσμός και γι' αυτό δεν ήθελα να με ενημερώσουν, είπε χαρακτηριστικά. Σε δημόσια καταγγελία προχώρησε η Αναστασία Παπαδοπούλου μέσω του λογαριασμού της στο Facebook. Η πρόεδρος του Συμβουλίου Φωνή περιγράφει στην ανάρτησή της ότι θύμα σεξουαλικής κακοποίησης είναι από σήμερα αντιμέτωπη ξανά με τον άνθρωπο που την κακοποίησε σεξουαλικά. Το θύμα που είναι ενήλικη σήμερα άκουσε τους εορτασμούς της επιστροφής του θήτη της στην γειτονιά τους. Και τώρα τρέμει την ώρα που θα κυκλοφορήσει και θα τον δει μπροστά της, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η Αναστασία Παπαδοπούλου. Κανείς δεν την ενημέρωσε προσέτη. Κανένας δεν την προστάτεψε για ακόμα μια φορά, αναφέρει μεταξύ άλλων η πρόεδρος του Συνδέσμου του Συμβουλίου Φωνή. Χειροπέδασε 5 πρόσωπα, πέρασε η αστυνομία τα ξημερώματα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η όλη επιχείρηση έγινε μετά από πληροφορίες για υπόθεση εμπορίας προσώπων. Ανάμεσα στους 5 συλληφθέντες περιλαμβάνονται και 3 αστυνομικοί, ένας εκ των οποίων ο οδηγός υψηλόβαθμου κρατικού αξιωματούχου. Οι 2 άλλοι υπηρετούν στην υπηρεσία αλλοδαπών και μετανάστευση. Στο μεταξύ, καταπέλτης ήταν η πρόεδρος του Stop Trafficking Cyprus, η οποία έκοψε τους δεσμούς με το γραφείο ευημερίας χρησιμοποιώντας σκληρότατη λόγο. Από το βήμα της εκπομπής έκανε λόγο για αρτηριοσκληρωμένη υπηρεσία με εγκέφαλους κανονισμούς. Χειροπέδασε φροντίση που εργάζεται σε μη κυβερνητικό οργανισμό στην Λεμεσό, πέρασε η αστυνομία. Όπως ενημερώνεται το Σίγμα Live από την αστυνομία, το περιστατικό έγινε την προηγούμενη εβδομάδα όταν η συλληφθήσα χτύπησε 19χρονο κορίτσι με ειδικές ικανότητες. Η υπόθεση έχει ήδη καταχωριστεί ενώπιον δικαστηρίου στην Λεμεσό και εναντίον της φροντίσιας διερευνάται η πρόκληση πραγματικής σωματικής βλάβης. Σημειώνεται ότι επιχειρήθηκε επικοινωνία με την διεύθυνση του Ιδρύματος, η οποία ωστόσο δεν επιθυμούσε να προβεί σε δηλώσεις. Και ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόβλεψη της μετεωρολογικής υπηρεσίας. Το απόγευμα αυξημένες εφόσεις αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές, χωρίς να αποκλείεται και καταιγίδα, κυρίως στο ορεινά και το εσωτερικό. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη. Απόψε η θερμοκρασία θα πέσει στους 19 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 21 στα παράλια και στους 13 βαθμούς στο ορεινά. Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στις προπονήσεις επέστρεψαν από χθες οι ομάδες και μπήκαν στην τελική ευθεία της προετοιμασίας τους για την τρίτη αγωνιστική πλήγμα στην ΑΕΚ με τον Μάριο Αντωνιάδη, ο οποίος υπέστη σοβαρή θλάση στο δικέφαλο μυριαίο και σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση θα μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για μεγάλο χρονικό διάστημα. Στροφή στην τρίτη αγωνιστική, την πρώτη ολοκληρωμένη στο νέο πρωτάθλημα, έκαναν οι ομάδες τον ντέρπι ανόρθωσης ΑΕΛ που θα διεξαχθεί την Δευτέρα, δεσπόζει του προγράμματος. Στην κυρία, η διακοπή του πρωταθλήματος κρίθηκε ευεργετική, καθώς δόθηκε ο χρόνος στο Ρόνι Λέβη να δουλέψει στις αδυναμίες που παρουσίασε η ομάδα του στον αγώνα με την Πάφο και τις κόστησαν τους πρώτους τις βαθμούς. Ο Ρικάρτο Λαβόρδε θα δοκιμάσει να ανεβάσει ρυθμούς στις προπονήσεις, ωστόσο θεωρείται εξαιρετικά δύσκολο να προλάβει τον αγώνα. Στην ΑΕΛ, ο Ντούσαν Κέρκες ετοιμάζει την ομάδα με στόχο να πανηγυρίσει την τρίτη νίκη της σε ισάριθμους αγώνες. Ο Βόσνιος τεχνικός, που δεν υπολογίζει μόνο στον Τόσαν Τζούνιορ, αναμένεται να προβεί σε αλλαγές στην αρχική εντεκάδα. Με μια δυσάρεστη εξέλιξη άρχισε η προετοιμασία της ΑΕΚ για τον αγώνα με τη Νέα Σαλαμίνα. Ο Μάριος Αντωνιάδης τραυματίστηκε στην προπόνηση και οι ιατρικές εξετάσεις, τις οποίες υποβλήθηκε, έδειξαν σοβαρή θλάση στο δικέφαλο μοιραίο και σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση θα μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για μεγάλο χρονικό διάστημα. Εκτός πλάνων του Άντων Ιραόλα, για την πρεμιέρα της ΑΕΚ στο πρωτάθλημα βρίσκονται επίσης η Γιάννου και Λαμπάν. Χωρίς τρεις διεθνείς, τους Αλταμάριεν, Σουε Ρωμό και τον τραυματία Καζούα, από ΕΛ προετοιμάζεται για την πρεμιέρα του στο πρωτάθλημα με αντίπαλο τον Ερμή. Ο Απόλλωνας ετοιμάζεται να υποδεχθεί την Πάφο στο Τσίριο Στάδιο.